Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα με επιτρέψετε να βγάλω τη μάσκα. Είμαστε λίγοι εδώ μέσα, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες και σας εξηγώ ότι τη βγάζω για τη δύσπνοια που μου προξενεί η ερώτηση που έχω να σας κάνω. Ειλικρά σας το λέω. Με πνίγει που θα σας την κάνω. Δεν ήθελα να την κάνω, δεν το διανοούμε ότι έπρεπε να κάνω εγώ τέτοια ερώτηση σήμερα. Έχω στα χέρια μου και σας έχω ακούσει να λέτε στους προηγούμενους, το έχετε πει χιλιάδες φορές, τρανή απόδειξη των προθέσεών σας. Η πρώτη επιστολή σας ήρθε 18-11 του 19. Η δεύτερη στις 14 του Γενάρη. Σας έχουν έρθει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέσα στο 20 και 2 στο 21. Για ποιο πράγμα? Για την υποστελέχωση του παθολογοανατομικού εργαστηρίου του μεγαλύτερου ογκολογικού αντικαρκυνικού νοσοκομείου στη χώρα, του πασίγνωστο σε όλους Άγιο Σάββα. Μόλις ακούσει καρκίνο στην Ελλάδα, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στον Άγιο Σάββα. Έχουμε απαντήσεις ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες καθυστερούν 2 μήνες μίνιμουμ και απειλείται ήδη να γίνει μεγαλύτερο το διάστημα. Ειδικά η συσσόρευση και τα τεράστια προβλήματα των καθυστερήσεων στην επεξεργασία των χειρουργικών παρασκευασμάτων ξεπερνάει τη φαντασία. Η υποστελέχωση είναι δραματική. Δεν μπορείτε να πείτε ούτε ότι έχετε προσλάβει γιατρούς, ούτε ότι έχετε προκήρυξει θέσεις, ούτε ότι θα το λύσετε. Δεν σηκώνει μακροπρόθεσμο εδώ. Στον Άγιο Σάββα είναι τέτοιες οι ελλείψεις αυτή τη στιγμή, ειδικά στο παθολογοανατομικό, ειλικρινά σας το λέω, όπως και στα υπόλοιπα τμήματα, εγώ τη λυπήθηκα τη γυναίκα που το υπογράφει και που αναγκάστηκε να καταφύγει στο νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, για να μπορέσετε να την ακούσετε. Υπάρχουν 3 μήνες καθυστέρηση για να έρθει σε επαφή με γιατρό στον Άγιο Σάββα. Συν 2 μήνες για να πάρεις το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων. Για καρκίνο μιλάμε. Φωνάζει το κουκουέ από την πρώτη μέρα. Μετατρέψατε τη χώρα σε μια χώρα που μπορεί να συμβαίνει και αλλού. Δεν μας ενδιαφέρει μας αν συμβαίνει και αλλού. Εδώ εμείς απαιτούμε να μην συμβαίνει. Σε νοσομεία. Νοσοκομεία μόνο για μία νόσο. Έχουμε 80% κατάργηση των χειρουργείων. Σε συντριπτικό ποσοστό. Στο τμήμα έφυγαν και πρόκειται να φύγουν το αμέσως επόμενο διάστημα 4 επικουρικοί γιατροί. Η επιστημονική υπεύθυνη διευθύντρια του τμήματος λέει ότι με βάση αυτούς τους 4 που φεύγουν τώρα που μιλάμε, έφυγε το 50% της δουλειάς. Τις ήδη καθυστερούμε να βγαίνει η δουλειά. Ξέρετε τι είναι για έναν ογκολόγο να παραλαμβάνει ένα ασθενή, να πρέπει να του δώσει θεραπεία σε 1 μήνα και ο ογκολόγος να μην μπορεί να κάνει τίποτα γιατί δεν έχει το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Το τμήμα θα λειτουργεί. Ολόκληρο το τμήμα. Ολόκληρο του Αγίου Σάββα. Μιλάμε για πάνω από 18.000 παρασκευάσματα. Μήνες τώρα, μέσα σε ολόκληρο το 20, κρατούσανε παρασκευάσματα παραπάνω από όσο πρέπει στη Φορμόλη. Η τελευταία προσέγγιση που είχαν στην κινητοποίηση που έγινε ήταν πάρτε τα και πηγαίνετε τα έξω από το νοσοκομείο, σε άλλα εργαστήρια. Κάτω από αυτές τις κοβιντένιες συνθήκες για τις οποίες κουβεντιάζουμε όλοι. Όλος ο Άγιος Σάββας λοιπόν και το παθολογοανατομικό θα λειτουργεί με 3 μόνιμους γιατρούς και έναν επικουρικό. Πείτε μου, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα τη βγάλουν πέρα αυτή τη δουλειά? Η ανησυχία είναι κάτι παραπάνω από... Τι να σας πω? Θέλετε να σας πω κι άλλα? Αν θέλετε να σας πω κι άλλο, θα σας πω μια βόμβα. Τώρα που είσαστε στην τηλεκπαίδευση, τώρα που ο κόσμος είναι στημένος εργαζόμενος μπροστά στις οθόνες, τώρα και που τα παιδιά στηθήκανε μπροστά στις οθόνες, μια και σας μιλάω για τον Άγιο Σάββα, θα σας πω μια κουβέντα για τον καρκίνο. Και τη λέω υπεύθυνα και σας παρακαλώ και σας προκαλώ να πάτε να την εξετάσετε. Υπάρχει, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, υπάρχει αύξηση 137% στον καρκίνο των παιδιών κάτω των 15 στο νοσοκομείο παιδών της Αττικής. Και είναι καρκίνη στο κεφάλι. Στην πλειονότητά σου. Που πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις και το πώς εμφανίζονται. Κυρία Κανέλη. Και εκεί πρέπει να γίνουν θαύματα για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στα χειρουργεία έγκαιρα, ακόμα και αν είναι καλοειδησιόγκη, γιατί είναι παιδιά, γιατί λείπουν οι αναισθησιολόγοι. Έτσι, ως δείγμα του τι είναι απαραίτητο να γίνει εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, πρέπει το παθολογικό να το γεμίσετε τώρα στον Άγιο Σάββα. Τώρα όμως. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κανέλη, θα σας καθησυχάσω για να μπορέσετε να φορέσετε και με ευκολία τη μάσκα. Για τα όσα συμβαίνουν στον Άγιο Σάββα. Πράγματι, αυτή είναι η κατάσταση. Και θα μπω στην ουσία, γιατί γνωρίζετε σίγουρα, για να κάνετε την ερώτηση αυτή, ότι 6 είναι οι οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο. Υπηρετούσε και υπηρετεί ακόμα επικουρικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί σε μόνιμες θέσεις σε άλλα νοσοκομεία, άρα θα αποχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι γιατροί να πάρουν τις μόνιμες θέσεις τους. Και υπάρχουν 2 άτομα αυτή τη στιγμή και άλλες 2 επιπλέον, 2 υπηρετούν και άλλες 2 θέσεις έχουν προκηρυχτεί και βαίνουν προς ολοκλήρωση. Και στην περίπτωση ακόμα που ήταν καλυμμένες όλες οι οργανικές θέσεις, γιατί δεν πρέπει η επιχειρηματολογία μας και η κουβέντα να εξαντλείται στο πόσες είναι οι καλυμμένες θέσεις, γιατί μπορεί και να ήταν τόσο αυξημένες οι ανάγκες που πραγματικά ακόμα και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων να είχαμε καλύψει, να μην επαρκούσαν οι θέσεις αυτές. Και μάλιστα υπήρξε και ενέργεια από την διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του παθολογοανατομικού τμήματος με επικουρικό προσωπικό, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό, γιατί δεν υπήρχαν οι γιατροί στη λίστα. Τι κάναμε λοιπόν? Το νοσοκομείο, προκειμένου να προχωρήσει στην εκπεραίωση των βιοψιών με ταχύτητα, έλαβε απόφαση για τη σύναψη συμφωνίας με το παθολογοανατομικό εργαστήριο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής είναι ήδη αυτά. Σε 104 δείγματα, για παράδειγμα, την Ορθοπαιδική Ογκολογική Κλινική, που εξετάζει σαρκώματα, μια πολύ δύσκολη περίπτωση καρκίνου, οι απαντήσεις ήρθαν μέσα σε 7 μέρες, και σε 15 δείγματα από την γυναικολογική κλινική η παράδοση πάλι ήταν σε 7 μέρες. Είναι μια συνεργασία που αποδίδει, έχει απτά αποτελέσματα και θα την επεκτείνουμε, και μας δίνει και το δυνατότητα αυτή η επιτυχημένη συνεργασία να προχωρήσει και με άλλα νοσοκομεία. Θα μπορούσαν τα νοσοκομεία μεταξύ τους, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να έχουμε ταχύτερα τα αποτελέσματα στις βιοψίες, που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χρόνος του αποτελέσματος να είναι πάρα πολύ μεγάλος, διότι κινδυνεύουν ζωές. Αναφερθήκατε στη μείωση κατά 80% των χειρουργείων. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες αποτυπώνονται και σε εγκύκλους και έχει καταστεί σαφές παντού, δεν αφορούν τα ογκολογικά περιστατικά. Όλα τα ογκολογικά περιστατικά γίνονται κατά προτεραιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η μείωση στα χειρουργεία σε άλλα νοσοκομεία είναι έως 80%, δεν είναι 80%. Και αυτό γίνεται για συγκεκριμένο λόγο, προκειμένου, εφόσον παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, να έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε και το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε τις υποδομές των χειρουργείων και το προσωπικό, όπως τους αναισθησιολόγους, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Και το ίδιο ισχύει για τον παιδικό καρκίνο. Δεσμεύομαι να επανέλθω και να σας απαντήσω στο νούμερο το οποίο αναφέρατε, 137% αύξηση στον παιδικό καρκίνο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, ούτε έχει αναβληθεί κάποιο χειρουργείο μικρού μας συμπολίτη με παιδικό καρκίνο, γιατί σας είπα ότι οι οδηγίες είναι σαφείς σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ογκολογικών περιστατικών την περίοδο τώρα της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Κυρία Κανέλη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Και θα παρακαλέσω για συνέπεια στον χρόνο, όσο είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Και θα κρατήσω τη μάσκα. Όχι γιατί με καθησυχάσατε. Κανονικά πρέπει να τη βγάλω, γιατί θα σκάσω. Πάλι μου απαντάτε εκ των ενόντων. Πάλι εκ των ενόντων προσπαθείτε να βρείτε λύση. Το 2014 δεν έφταναν οι 11 προκηρυγμένες οργανικές θέσεις για τον Άγιο Σάββα. Το 14 δεν φτάνανε. Η δουλειά το 14 δεν ήταν η δουλειά που είναι σήμερα. Και για να συνεννοιόμαστε με αριθμούς πραγματικά, σας λέω ότι χρειάστηκε να ρωτήσω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Η διεκπαιρέωση μίας ημέρας χειρουργικών παρασκευασμάτων περιλαμβάνει μία ημέρα πλήρους απασχόλησης στις ταχείες βιοψίες
και ανάλογα 2 ή 3 μέρες πλήρους απασχόλησης για την ιστοληψία. Μη υπαρχόντων και ειδικευμένων, ο ειδικευμένος γιατρός, αυτός που έχει περισσέψει, κάνει μόνος του τις ταχείες βιοψίες, παίρνει τα χειρουργικά παρασκευάσματα, βάζει αριθμό πρωτοκόλλου, ασχολείται και με την ιστοληψία και με την μικροσκόπησή τους. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση εργαζομένου. Είναι υπερεκμετάλλευση. Το ότι καλύπτεται και μπαλώνεται τις τρύπες και μου λέτε νοσοκομεία που έχουν ήδη ελλείψεις να συνεργαστούν μεταξύ τους για να καλύψουν τις ελλείψεις. Να πάμε να πούμε σε γιατρίνες οι οποίες έχουν 2 παιδιά ή 3 παιδιά και κάνουν διπλοβάρδια και δεν αντέχουνε. Και κάποια στιγμή πρέπει τα απογευματινές βάρδιες να μην μπορούν να τις κάνουνε. Ή να κάνουν τη βάρδιά τους κανονικά. Ότι πρέπει να τις κάνουνε και αυτές. Για να μπορεί να καλυφθεί εκ των ενόντων. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες θέσεις, περισσότερους γιατρούς, περισσότερους ειδικευόμενους. Και κυρίως, δεν σας είπα εγώ ότι λείπει μόνο προσωπικό. Στην ερώτησή μου, αν θα προσέξετε, λείπουν και υλικά άλλα. Στις επιστολές που σας έχουν στείλει, λείπουν χώροι αποθήκευσης. Λείπει τεχνολογικός εξοπλισμός. Λείπει, τι να σας πω, ό,τι θα χρειαζόταν για να λέει κάποιος ότι έχει το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο αυτής της χώρας που λέγεται Άγιος Σάββας. Και είναι ενδεικτικό, είναι τροχιοδεικτικό προς τα που πάει η κατάσταση. Σήμερα είναι το Πανεπιστήμιο, αύριο θα, αντί για το Πανεπιστήμιο, θα βρείτε και θα κλείσετε μια σύμβαση με φτηνή τιμή με κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο. Αυτό θα κάνετε. Και θα πάτε σε κάποιον ιδιώτη και θα δώσετε τη δουλειά γιατί δεν βγαίνει. Και μετά εγώ θα αναρωτιέμαι γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσω σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ευρώπης και της Αμερικής έχω από 5, 10, 30, 50, 100, 200 χιλιάδες Έλληνες γιατρούς. Κάθε υπερβολή λέω το νούμερο. Οι οποίοι διαπρέπουνε. Οι οποίοι ανακαλύπτουνε. Και δεν είναι εδώ. Γιατί άμα δεν χρησιμοποιήσω το Πανεπιστήμιο για να κάνει τη δουλειά του Άγιου Σάββα που έπρεπε να την κάνει ως νοσοκομείο ογκολογικό, μπορεί να ήταν οι γιατροί εδώ και να κάνουν έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Επομένως, πόσο θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Και σας πω και κάτι. Άντε έχουμε υπομονή εμείς ως κουκουέ να τα λέμε και να τα ξαναλέμε 1000 φορές μέχρι να τα κάνετε. Και εσείς να μας λέτε 1000 φορές ότι τα κάνατε τέλεια. Ούτε εσείς, ούτε εγώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε χρόνο 1000 φορές να κάθεται να μας περιμένει κανένας καρκίνος κανενός. Και καμία αρρώστια κανενός. Εγώ αισθάνομαι υπεύθυνη. Αν εσείς δεν αισθάνεστε υπεύθυνος και είσαστε εξαιρετικά ευχαριστημένος, να στείλω μήνυμα στους καρκινοπαθείς ότι τα προβλήματά τους λυθήκαν. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κανέλη, σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι μας ικανοποιεί η κατάσταση ή ότι έχουμε βρει τις λύσεις τα πάντα. Και αυτό γιατί το λέω. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και αναζητούμε λύσεις. Μίλησα για τη συνεργασία του Αγίου Σάββα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πού είναι το κακό? Και μίλησα πράγματι, γιατί είναι μια προσπάθεια που είχα κάνει και εγώ παλιότερα, όταν ήμουν διοικητής στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου εργαστήρια παθολογοανατομικά των νοσοκομείων των μεγάλων στο κέντρο της Αθήνας, γιατί ξέρουμε ότι σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρων είναι τα 10-15 μεγάλα συγκροτήματα της Αθήνας, θα μπορούσαν να ενώσουν δυνάμεις, αυτό λέγεται και οικονομία κλίμακος, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ταχύτερα αποτελέσματα και να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα υποθέσεις. Εσείς το πήγατε και λίγο παραπέρα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Να πω για μία ακόμη φορά ότι σημασία έχει να μην πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Ξέρετε τι. Μάθετε ποια είναι η οικονομία κλίμακος και μετά μου λέτε. Εγώ σας λέω για παραγωγική δυνατότητα που έχει κάποιο εργαστήριο, το οποίο, ξέρετε γιατί καθυστερούν κάποιες εξετάσεις σε νοσοκομεία, προσπαθούν να μαζέψουν δείγματα για να μην πάνε πεταμένα τα αντιδραστήρια. Τι λοιπόν καλύτερο να μαζεύανε δείγματα από τα γύρω νοσοκομεία και να τρέχανε την ίδια μέρα τα αποτελέσματα? Ψάξτε το λίγο καλύτερα. Αυτό θα πει οικονομία κλίμακος, αυτό θα πει οικονομία, αυτό θα πει αποδοτική χρήση των πόρων, αυτό θα πει ότι έχουμε τα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και συνεχίζουμε. Όχι. Τώρα κύριε Κανέλη. Πηγαίνετε μπροστά από το εμβολιαστικό κέντρο της Ελέξπο. Έξω έχει χαμηλή θερμοκρασία σήμερα, όχι όσο είχε τις προηγούμενες μέρες. Θα δείτε μια τεράστια ουρά και θα δείτε ανθρώπους μεγάλους στο πεζοδρόμιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε 2 τέντες, 3 ομπρέλες και 5 πλαστικές καρέκλες για αυτούς που δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι. Αν πάτε και το δείτε, υπάρχουν άνθρωποι που γέρνουν και δεν αντέχουν. Αυτό πιστέψτε με, δεν είναι οικονομία κλίμακος, είναι οικονομία κοινού νόος. Κοινού νόος. Αν μπορείτε, κάντε το, για να μην σας έλεγω, θα έπρεπε να βάλετε και 2 σόμπες από αυτές που βάζετε στα καφενεία.